Λοιπόν, και ξεκινώ με τους κρυούς, γιατί η Αφροδίτη που έχει περάσει το ζώδιό σας συναντά λοιπόν σήμερα στο δικό σας ζώδιο, το Χείρονα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κατευθείαν η έμφαση είναι στο κομμάτι των σχέσεων. Είτε αυτές οι σχέσεις είναι προσωπικές, μπορεί να είναι μια ερωτική σχέση, μπορεί να είναι μια φιλική σχέση, μπορεί να είναι όμως και μια επαγγελματική σχέση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για σας. Ένας άνθρωπος με τον οποίο συνδέεστε με έναν τρόπο, τέλος πάντων, που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή σας. Και εδώ πέρα τώρα τι γίνεται? Αυτό που δεν πρέπει σίγουρα να κάνετε είναι να προτρέχετε, γιατί το προτρέχω και το κρυός πάνε μαζί γενικώς ως έννοιες. Λοιπόν, μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Μην κάνετε επίσης δικά σας σενάρια και δικές σας υποθέσεις, που συνήθως είναι για το χειρότερο αυτά τα σενάρια, δηλαδή δεν είναι πολύ θετικά. Πριν ακούσετε την άλλη πλευρά, πριν κάνετε μια ανοιχτή κουβέντα λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο που είπαμε ότι μπορεί να σας συνδέει είτε μια ερωτική σχέση, μπορεί να είναι ο σύντροφός σας, να είναι ο σύζυγος ή σύζυγος, μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος που συνδέεστε επαγγελματικά μαζί του. Άρα λοιπόν, αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία σας βάζουν σε σκέψεις, εσάς τους ίδιους, νιώθετε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά ή νιώθετε, και δεν το λέω για σήμερα αυτό, δεν είναι ότι σήμερα ξαφνικά ξυπνάτε και νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι πολύ, πολύ καιρός τώρα που οι κρυοί γενικώς είναι σε μια κατάσταση που διάφορα πράγματα μπορεί να μην τους πηγαίνουν όπως θα θέλανε, κυρίως στον τομέα των σχέσεων, είτε είναι προσωπικές είτε είναι επαγγελματικές αυτές οι σχέσεις. Αυτό λοιπόν που λέω με την Αφροδίτη σήμερα που συναντιέται με το Χείρονα είναι: βάλτε τον άλλον άνθρωπο κάτω και συζητήστε. Δηλαδή αυτές τις σκέψεις που τις κάνετε μόνοι σας και που μπορεί στο μυαλό σας να είναι κάπως έτσι σε αβεβαιότητα και χωρίς να έχετε απαντήσεις, είναι καλύτερα να ακούσετε τις απαντήσεις από την άλλη πλευρά και να ξέρετε πού βαδίζετε. Γιατί με τα σενάρια δεν βγάζετε πουθενά και μπορεί και να παρεξηγείτε κιόλας κάποια πράγματα. Είναι λοιπόν μία μέρα, η σημερινή, αυτό λέω εν ολίγης, αν δεν το καταλάβατε, που καλό είναι να βάλουμε αυτό που λέμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Ειδικά σε σχέσεις που νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει όπως θα θέλαμε πολύ καλά. Γενικότερα, η αίσθηση της ημέρας, πέρα από το ζώδιο του κρυού, υπάρχει αυτό σαν αίσθηση. Δηλαδή, η Αφροδίτη με το Χείρονα, αυτή η όψη, αφορά όλους και έχει να κάνει πάρα πολύ με το να συζητήσουμε.